Μαζί μας είναι η Τόνια Σολανάκη. Γεια σου, Τόνια μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βλέπω. Σε κοιτάζω από απέναντι πώς κάθεσαι με τα ωραία σου τραγούδια. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Παιδιά, είναι άλλη. Τι κάνεις? Καλά. Τι έπαθες? Με τον Ουγγαρά. Από τον Καρά σε κυνηγάω. Αλήθεια. Καλημέρα. Κάθισε, κάθισε. Τόνια μου, να σου πω τι έγινε εκεί στο Νόμαντ. Μάθα ρε παιδί μου, άσε με να μιλήσω με έναν άνθρωπο. Γιατί δεν σε θέλανε, τι τους έκανες? Αχ, τι ωραία έτσι. Καλώς ήρθες. Welcome. Προϋφάντησε, δεν έχεις παράπονο. Μα πραγματικά όμως, μα όλοι ήταν πολύ έντονο. Δεν πειράζει. Το καταλαβαίνω, αλλά όταν θα καταλάβω κι εγώ και μου πουν ένα λόγο που τι συνέβη, θα μπορώ να σου απαντήσω. Όταν ρωτάς τους πάντες, έχει γίνει κάτι και σου λένε όχι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Παιδιά, χθες δεν έλεγε το κορίτσι ότι τραγουδούσες και τους ενοχλούσες? Γενικά. Αν τραγουδούσα καρά, ναι. Τώρα βλέπω παιδιά και τα πλάνα, δώστε μου ένα σπλίτ. Άλλη ρε παιδί μου, αλλιώς σου ενώσουν εκεί. Είσαι πολύ πιο όμορφη. Ευχαριστώ, Θεία. Όχι, η αλήθεια είναι. Έχει μεγάλη διαφορά. Και έλεγε τέλος πάντων. Είδα που λέγανε στο Twitter. Βάλτε την κοπέλα μέσα. Τι? Εγώ γελάω πολύ με το Twitter. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Γενικά γελάω μέχρι και με τους μάπες το πρωί για να καταλάβεις. Ρυθμός 49 μάπες σοου. Είναι η εκπομπή μας. Και λέγανε βάλτε την κοπέλα μέσα. Πολύ διαφορετικό, ξέρεις, χωρίς μακιγιάζ, ταλαιπωρημένη, πολλά κιλά κάτω. Λίγο το σιδεράκι, ξέρεις, αγριεύει. Το καταλαβαίνω ότι είμαι διαφορετική, αλλά εντάξει. Έχει καλεσμένη να σου πω ότι γκρίνιαζες πάντως. Ότι γκρίνιαζες, ότι τραγουδούσες πάρα πολύ. Δεν θα πάω στη κάμερα, άλλαζες συμπεριφορά. Σε κάλεσε. Ναι. Και φορούσε και τις αγιονάρες μου εσύ, γιατί είχε ένα πρόβλημα στα πόδια της. Το είδα, στεναχωρήθηκα, αλλά ίσως ήταν λίγο πιεσμένη. Καμιά φορά δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Θέλεις να πεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και τη στιγμή που σε ρωτάνε και δεν έχεις κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό σου για να πεις. Γιατί επί της ουσίας εγώ δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Δεν ήταν συγκεκριμένο. Μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή, υπήρχε κάποιο συμπαίκτη σου ή συμπαίκτριά σου να σου πει: Τόνια, σταμάτα να τραγουδάς, να μιλάς, να φωνάζεις, να κάνεις αυτό ή να σου πω αλήθεια, δεν τραγούδισα ποτέ. Μία φορά στην ώρα με την Αθηνά. Αν βγει ένα άνθρωπο και πει ότι εγώ τραγούδισα. Α, και άλλη μία φορά που μου είπε κοριαλά στη βάρκα ότι είσαι λίγο παράφωνη. Ποιο είπες? Στη βάρκα. Ναι. Μέσα από τη βάρκα είμαι μοναχή. Ναι, μάλλον. Θέλω λίγο να πάμε στα χτεσινά. Πριν από λίγες μέρες η Εσπρέσο βγήκε με ένα ρεπορτάζ όπου έλεγε ότι ο φίλος της Δήμητρας Αλεξανδράκη, ο Δημήτρης, το είδες, Παύση, τάγιασμα, βύσινο. Βγαίνει με την Ιωάννα Μπέλα. Η Ιωάννα Μπέλα βέβαια έχει πει στη συνέντευξή του ότι εγώ είμαι μόνη. Το θέμα είναι ότι χθες είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν τα παιδιά στη Μαδαγασκάρη με έναν δικό τους άνθρωπο, η ομάδα που κέρδισε. Μπαίνει η Δήμητρα στο δωμάτιο επικοινωνίας και περιμένει να πει αγάπη μου Δημήτρη μου τι κάνεις. Αλλά... Μου το έκλεισε στο σπίτι μου. Στην άλλη γραμμή, στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι. Όχι, Θεό! Είχαν και οι άλλοι αυτό το ηλίθιο χαμόγελο που έχω εγώ. Τρελό κόριτσο, η Τζο είμαι, η δεύτερη μαμά σου. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα και από αλλού ένα μήνυμα. Αλλά ξέρω ότι ντρέπεσαι, δεν πειράζει. Περίμενα να ακούσω τον σύντροφό μου, αλλά ξέρω ότι ντρέπεται λίγο με κάτι τέτοια, δεν του αρέσουνε. Οπότε ξέρω όμως ότι είναι όλα καλά και αυτό μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω στο νόμο. Παναγίτσα μου, και αν ήταν τη βραδιά που λένε ότι ο κύριος Δημήτρης ήταν στο Λόχαν το κλαμπ. Παιδιά, όλοι το έχουν στο μυαλό μας αυτό. Κανένας δεν το είπε όμως. Το σκέφτηκες και... Α, το είπα, έχω φαρμακισμό, το είπα. Δεν ήθελε. Μακάρι να μην ισχύει. Μακάρι να μην ισχύει η Παναγίτσα μου. Να σας πω κάτι. Να μην το παίρνουμε. Σιγά και τι έγινε. Και άμα χωρίσουν και είναι με μια άλλη, θα βρει κάποιον καλύτερο. Καλύτερα τώρα. Παρά μετά. Παρά μετά. Μια χαρά. Δεν ωραίο κορίτσι, ευχάριστη. Βέβαια, το υπόλοιπο στίχο αυτό που λες είναι πάρε τηλέφωνο. Βέβαια, η Τόνια έκανε ένα ωραίο σχόλιο για την Δήμητρα όσο βλέπαμε το βίντεο. Και είπε ότι. Είπα ότι θα το αντιμετωπίσει.
Γιατί... Αν ισχύει, βέβαια, τι. Παίρνει φυλάκιση καμπατζή και το πέταξε. Γιατί τη βλέπετε ότι είναι. Άλλο περιμέναμε και εμείς που δεν την ξέραμε, δεν ξέρω εσείς αν τη γνωρίζετε. Είναι πάρα πολύ μαχητική, είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Εμείς ήμασταν στις αντίπαλες ομάδες. Fair play η Δήμητρα, αξιοπρεπέστατη. Καθότανε με τα πόδια ψηλά στον ήλιο, έκανε την ηλιοθεραπεία της. Ναι. Δεν τη νοιάζει. Τη βρίζεις, δεν τη βρίζεις, τη φωνάζεις. Μίλησε για τον Δημήτρη όταν ήσουν εσύ. Μας μίλησε πάρα πολύ. Πολύ ναι. Για τον Δημήτρη. Μας μίλησε πάρα πολύ. Πολύ. Μακάρι να μην ισχύει η Παναγίτσα. Μακάρι να είναι. Ναι. Γιατί... Μακάρι να είναι μια φίλη. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα. Μήπως πρέπει πρέπει πια δεν ήθελε να βγει προ τα έξω. Ένα μήνυμα. Καλά, θα γίνει καμιά στραβή. Δεν θα βγει την Κυριακή. Ο Καβατζίκης το έκανε και λίγο. Παραμάζωμα. Ποιο χαρταπάκι. Και μετά φέρουμε Βασάλο Ντάνου, μην φέρουμε και την Ντορέτα. Μην τον εκδικηθεί το κύριο Δημήτρη Δήμητρα. Αν είχαν χιούμορ, θα ξαναβάζουν εμένα, ρε παιδιά. Γιατί όταν ευρεάζει. Όταν ευρεάζει λίγο. Εγώ το λέω. Τι φοβάμαι. Δε τι έρχεται σήμερα. Τι έρχεται. Άσπρο. Δεν σεβόμαστε. Ήρθε να μου πει Δημήτρη πώ είναι το πόδι σου με τα καρφιά και τα ξύλα μέσα. Σοβαρά μιλάς, κόκο. Σοβαρά. Γιατί ποιο κάλυψε τον κόκο του στι μέρε, ποιο έπαιζε. Είς. Και σήμερα πάλι ποιο έπαιξε. Ποιο έπαιξε. Όχι, ποιο έπαιξε. Α, αυτό. Ατομικέ νίκε. Να μου πει ότι κάλυψε τον κόκο. Ατομικέ νίκε. Βασιλόπουλο μου κάλυψε τον κόκο. Ατομικέ νίκε. Α, όχι όλη ομάδα. Το δικό μου σε ένα τέρμα και τρέχαν 10 μαρτυρίε. Εγώ δεν ξέρω τι σημασία έχει η ομαδικά ή στι νίκε. Εκνευρισμό αποδίδει στην ομάδα σου και τίποτε άλλο. Εκνευρισμό σε όλου. Μπράβο, μπράβο. Είναι όλοι εσύ μαζί σου. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Είμαι η σκύλα, είμαι η σκύλα του παιχνιδιού. Είμαι η σκύλα. Είμαι bitch, είμαι queen. Είμαι queen of bitch. Αν θέλει να χαρακτηρίσει τον εαυτό σου έτσι, το δέχομαι, το σέβομαι και το σέβομαι. Είμαι η σκύλα του παιχνιδιού. Μπράβο, παιδιά. Κορικάκια, κάνε εμείς εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Άντε πάνε παραπέρα να μαγειρέψουμε εμείς. Άντε, πολύ σε ανοιχτή κάνουμε. Πάνε παραπέρα. Σε παρακαλώ. Τράβα γάμψου. Εντάξει, παραπέρα να το πεις εκεί που σε με... Πώς εκφράζεσαι και τέλος, σε όπως εμένα, γουστάρω, θα εκφράζομαι. Μου λες να πάω δεν παραπέρα. Σε βρίζω, σου είπα πάρε σε παραπέρα. Σε δημοσιότητα, απέκτησε την αλλιώς. Σου είπα πάνε παραπέρα. Θα μαγειρέψουμε εμείς. Πήγαινε παραπέρα. Σε παρακαλώ. Την πλάτη Ελωνών στη δικιά μου. Μπορείς μου έχεις οργασμό όταν υπάρχει κάμερα μπροστά. Παιδιά, δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο ή άδικο, αλλά ο κύριος σου πότε θυμάμαι πώς τον λένε. Κουκουρίκης. Κουκουρίκης, ο Κουκουρίκης. Εγώ η Δόρια, σαν τα ράβα, παιδιά. Δεν μιλάνε έτσι σε μια κοπέλα, πάνε παραπέρα. Πάνε παραπέρα. Καλά, το παραπέρα με το... Μετά απάντησε έτσι. Γιατί όταν ένας άντρας μιλάει κάπως... Το χάνει από την αρχή. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά εφόσον μαλώνουν, απαντάει ο ένας, απαντάει ο ένας, απαντάει ο ένας. Όχι, δεν μαλώνεις. Δεν υψώνεις την φωνή. Εντάξει, είναι και οι συνθήκες όμως εκεί που τους ζορίζουν. Καλά, εννοείται πως θα πούμε για και δηλαδή, ας πούμε, όταν λέει πάνε παραπέρα, θα μαγειρέψουμε εμείς. Δηλαδή, τι να φύγει, ας πούμε, να πάει στην άκρη μόνη της. Δεν νοιάζει, πάνε παραπέρα. Ναι, αλλά όταν πάει εκεί και λέει πάνε παραπέρα. Ηρέμησε λίγο, κάτι ρόκα σου. Τι να την κάνω. Τη ρόκα σου. Πώς το λέει τον κύριο. Μήπως η Αλεξανδράκη θα πάει στους άλλους και θα γίνουν 9-9. Μήπως η Αλεξανδράκη να πει εγώ τώρα. Είσαι πολύ μπροστά, Φε. Θέλει, θέλει. Θες να πας σε θέλει να πάει, Τόνια. Θέλει να φύγει. Η Δήμητρα θέλει από την πρώτη μέρα να έρθει στις Λεμούριες. Ορίστε. Κάτσε να στείλω στην κυρία Βαβαμένη. Η Φε είπε... Πάντως φαντάζεστε σε αυτόν τον καβγάνα μπροστά ο Καβατζίκης. Θα λέγε, σας παρακαλώ, θα λέγε. Δεν ξέρω. Λέγε, σας παρακαλώ να μιλάτε πιο ευπρεπώς. Λυσάρες! Θα έλεγε στη Δήμητρα όταν έμπαινε η Δήμητρα με το στρινγκ, ρίξε κάτι πάνω σου. Ναι, αλλά χάρηκα λίγο, ξέρεις γιατί. Γιατί πιστεύω τώρα... Με το πλάνο. Ναι, είναι με τα πρώτα μισά του βίντεο, θα έχει επικοινωνία την επόμενη εβδομάδα, θεωρώ. Τι είναι σε... Ότι ήταν αφιερωμένα τα πήγαινε, έλα, δουλεύει για τον κύριο Δημήτρη. Ναι, πιστεύω ότι θα έχει επικοινωνία την εβδομάδα. Εγώ μου κατηγορήθηκε ότι κάλυψε το πισινό της, δεν το κάλυψε. Όχι το δικό της, του Κουκουρίκη. Α, του Κουκουρίκη το πισινό. Το πισινουρίκη. Επειδή είμαστε λίγο ότι είναι ήρεμοι και... Είναι γλωσσοκοπάνα. Είναι γλωσσοκοπάνα, αλλά όταν νιώθει ότι απειλείται. Δεν την έχω δει ποτέ. Να πειράξει κάποιον άδικα. Να πειράξει ποτέ. Όχι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κοιτάμε στο σύνολο.
Αν έχει κατηγορήσει κάποιος κάποιον, αν έχει πειράξει κάποιος κάποιον. Δηλαδή, εσείς βλέπετε μερικά πλάνα γιατί τα βάλανε. Ο Κοριαλάς γιατί σε ψήφισε. Καλά ο Κοριαλάς, θα σου πω, είναι... Πληρώσει. Όχι. Πίσω για κλάνα την Κοριαλά. Του λέω κάποια στιγμή. Εγώ το καταλαβαίνω, τους καταλαβαίνω όλους, γιατί... Αφού δεν έκανες κάτι, πρέπει... καταλαβαίνω. Θα σου πω. Τους καταλαβαίνω ότι νιώσανε ότι έχω εγώ ένα παιδί και εσύ που δεν έχεις ρε παιδί μου ένα παιδί, δεν έχεις αφήσει κάτι το σημαντικό πίσω σου, γιατί ήθελες να στείλεις μήνυμα, γιατί αποπειράθηκες. Ναι. Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω πόσες φορές μπορεί να σε σταυρώσει ένας άνθρωπος για αυτό που πήγες να κάνεις. Για την ιστορία με το κινητό, κινητό που βρήκατε ένα κινητό. Θα σου πω, το είπα, του κάνα μασάζ μία μέρα πριν το αγώνισμα για τη μέση του. Αγκαλιές, φιλιάς, ευχαριστώ, τρεις φορές. Τρεις φορές μασάζ. Τώρα τα ακούει αυτά η Φωτεινή και ξέρει τι θα γίνει, ε. Θα έχουμε κι άλλους εισβολείς. Η Φωτεινή εδώ θέλαμε υιοθετήσει. Θα πάει και... Ναι, μόνο η ψυχή του μην πάει. Αλλά πριν το live γυρνάω και το κάνω. Παιδιά, η Φέη την έχει καταφρεί με το Nomads. Παιδιά, φαντάζεστε να πάει η ψυχή του στο Nomads. Ναι. Το πλάνο θα είναι, παραμερίζει φοινικές. Πού είσαι ρε Αγκαλίδε! Έλα τώρα! Είμαστε δυο μέρες ρε κομψή κομψά! Θα τη βάλω την κιθάρα, θα την πιάσω και θα τη σπάσω! Και την μπαίνω μαζί! Έλα πίσω, πάμε γρήγορα! Μάζεψε ό,τι έχεις και πάμε να φύγουμε! Όχι, η ψυχή του πριν πάει θα βρει και τον Δημήτρη! Να του πει δυο μαζάκια! Απόβαση στη Μαδαγασκάρη! Πάντως μας έκανε εντύπωση ότι ρε παιδί μου εσύ δεν μιλούσε σαν άγαλμα. Πώς παίζουν τα παιδάκια αγαλματάκια, στα πλάνα είναι ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Και λέγανε. Να σου πω, ήμουνα σαν τη Λουίζα. Την ξέρεις τη Λουίζα. Είναι ιδέα. Κάτω ιδέα. Η Λουίζα που κάθεται έτσι και δεν μιλάει και εγώ με κοιτούσα και μου λέγανε οι φίλες μου πού είναι η Τόνια, πού είναι η Λουίζα. Μήπως είσαι μια Λουίζα στην κάμερα, αλλά Λουίζα πίσω. Ναι, γιατί εσύ είσαι αυτό που είπε. Ουσιαστικά εσύ δεν είπε τόσο για το τραγούδι ότι ήταν αθλητικό, αλλά ότι όταν έβλεπες, όταν βάζατε τα μικρόφωνα για να βγείτε στις κάμερες, ήσουν διαφορετικό. Το άκουσα. Ήμασταν όλοι διαφορετικοί. Να. Γιατί, γιατί προσπαθείς να δείξεις τον καλό σου αυτό. Δεν, δηλαδή είναι ψέματα αν πει κάποιος ότι είμαι το ίδιο όταν θα έρθει μια κάμερα, μας τραβήξει πλάνα. Και μόνο και η υποσυνείδητα που έχεις αυτή τη σκέψη, αυτό σταλάζει. Μα δεν μα είναι ντροπή να πεις κάτι άλλο, να πεις ότι είμαι το ίδιο όταν κοιμάμαι. Και το ίδιο όταν θα έρθει μια κάμερα που θέλεις να συζητήσεις, να δείξεις το χαρακτήρα σου. Βρετόνια, έπρεπε να σε φέρω μαζί με την άλλη την κοπέλα που και αυτή με την Τραϊάννα. Όχι. Με την Ζουρνατζή. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όταν κάποιο λέει πέντε πράγματα και όλο λέει δεν ισχύουν. Να υπάρχει αντίθετη άποψη. Σωστά. Έχει δίκιο τώρα. Εγώ νομίζω ότι θα περάσουν, αν όχι όλοι, περισσότεροι από εδώ. Αν ταυτιστούν απόψεις, εγώ θα πω παιδιά φταίω. Αλλά αν του ρωτήσει όλου, νομίζω θα βρεθεί. Κάθε ένας να σου πει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε στη νίκη μας. Νικάκη. Καλώς ήρθες, Νικάκη. Γεια σου, ρε Νικάκη. Γιατί σας έχω πολύ καυτό backstage. Πάρα πολύ καυτό. Πολύ hot. Σε τι αφορά? Αφορά σε μια φωτογράφηση. Μάλιστα. Θα δείτε αυτό το backstage που έκανε στη φωτογράφηση η Ρία Αντωνίου. Όπα. Τη θυμάστε όλοι τον άνθρωπο. Η οποία ζει στην Ιταλία, κάνει. Και να φανταστείτε τι θα έχει η φωτογράφηση μετά. Φωτογράφηση. Να μου πείτε. Για να δούμε. Εξαιρετικά. Πολύ όμορφη. Εδώ είμαστε backstage. Τι είναι αυτό. Αυτό το backstage είναι το backstage το καπετανέικο. Το ωραίο το backstage, το αυθεντικό. Αυτό είναι backstage. Παιδιά, αυτό. Μπράβο. Τη κατέβηκε το τζιν. Παιδιά, τι είναι αυτό. Κατέβηκε το τζιν. Με συγχωρείτε. Έτσι είναι τα τζιν. Αυτό είναι νομίζω ότι έτσι όπως έσκυψε λίγο το τζιν κατέβηκε. Τιμωρία την έχουν βάλει. Αλλά όπως λέει και ο Θράσος είναι τούμπανο. Τούμπανο. Πολύ ωραία. Αλλά πάρα πολύ σεξι. Πολύ. Δεν μπορεί να το κρύψει. Φεύγει από μέσα. Δεν κρύβεται, αγάπη μου, αυτό το σεξι. Που να κρυφτεί. Το όνομα τη έχουν κάνει στην κοπέλα. Να πάει στο Νόμα. Μπορεί να τι έχουν για πάρα πολλέ εκπομπέ. Για πάρα πολλέ εκπομπέ. Αλλά έχει εκπομπές. Δουλεύει έξω. Κοίτα τι ωραίο backstage αυτό. Και είναι. Εδώ στον Αντένα είναι Δημήτρη. Αυθεντικό backstage. Παιδιά. Έχει γράψει backstage ήδη από κάτω. Ναι. Έχει κάνει hashtag backstage. Back. Είναι backstage. Είναι και. Είναι back to back. Back to back. Η πίσω σκηνή. Φέιμο, α πούμε. Δημήτρη, χαιρέτησε τον Νικάκη τώρα. Τι είναι, Νικάκη? Χαιρέτησε το. Γεια σου, κοριτσάκι. Γεια σου, Νικάκη. Έχει αφήσει το ποδήλατό σου, είναι που. Φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νικάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
Η Ρία Αντωνίου μας έχει δείξει χιλιοβασιλέματα και ανατολές ηλίου. Τα θυμάσαι. Εσύ αυτά θυμάσαι, όχι, εγώ δεν θυμάμαι χιλιοβασιλέματα. Αυτή ήταν νομίζω η πιο σεξι. Και έτσι έχουν κάνει και πρόταση για πολλά. Έχει κάνει και γυμνή φωτογράφηση για ένα ημερολόγιο στην Ιταλία πρόσφατα που είδα εγώ. Πολύ, πολύ και εδώ στην Ελλάδα, στις διακοπές της. Πολύ σεξι κορίτσι, παιδιά. Εγώ θυμάμαι ότι πάντα ψάχνει τη λεζάντα που θα βάλει στη φωτογραφία. Δεν χρειάζεται λεζάντα, αγάπη μου, αυτή η φωτογραφία. Μερικά πράγματα χρειάζονται ψάξιμο. Δεν είναι τώρα έτσι απλά, δεν είμαστε τίποτα αρεστέχνε. Τελειώσατε τη σημειολογική φωτογραφία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόνια μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και πριν περάσουμε. Θέλεις να το δείξεις, όχι, ναι, το δείξω, ναι, γιατί να το ρίξει. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, γιατί έρχεται ο Βασίλης Καλίδης με. Τηγανιά. Με το για μένα και τηγανιά, ωραία. Τηγανιά. Χοιρινό τηγανιά. Και πατατούλες. Α, ωραία. Εσείς έχετε δυνατότητα σήμερα, σε λίγη ώρα θα το πάρετε, θα το κερδίσετε. Για δοκιμάστε την τύχη σας. Καλείτε στο 14550 ή στέλνετε μηνυματάκι TAF στο 54990. Ο πιο γρήγορος θα κερδίσει. Θεή, τώρα δείτε το πιάνο, είναι φοβερό. Είναι σαν πορσελάνινο και πίσω και άλλο χρώμα. Έχει διχρωμία, κοιτάξτε. Πολύ ωραίο. Πολύ. Και έχει... Και διπλή κάμερα, Και διπλή κάμερα, βέβαια, εξαιρετικής πιστότητας. Τώρα δεν ξέρω που έχουν φτάσει τα μεγαπίξελ, είναι πια σαν ανθρώπινο μάτι.